Τώρα η διαπραγμάτευση δεν έχει ολοκληρωθεί. Παρόλα αυτά, παρά το πολύ βαρύ αυτό πακέτο, η διαπραγμάτευση δεν έχει ολοκληρωθεί, διότι οι δανειστές επιμένουν ότι πρέπει να υπάρξει και το μαξιλάρι, ο αερόσακος των τριών δις, μέτρων τριών δις, που θα τα έχει ψηφίσει από τώρα η Βουλή, για να εφαρμοστούν αν δεν πιάσει η κυβέρνηση τους στόχους τα επόμενα χρόνια. Η διαπραγμάτευση λοιπόν συνεχίζεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε χθες τηλεφωνικά με την Άγγελα Μέρκελ. Η συζήτηση έχει μετατεθεί από το πολύ βαρύ πακέτο που πρόκειται άμεσα να εφαρμοστεί για όλους μας στο πακέτο των τριών δις του 18 που θα εφαρμοστεί μόνο αν δεν πιάσουμε τους στόχους. Ήδη αυτό πρέπει να πω ότι είναι μια επικοινωνιακή επιτυχία της κυβέρνησης. Το να συζητούμε δηλαδή για το 18 και όχι για το 16 που έρχονται πολύ σκληρά μέτρα και φορολογικά και ασφαλιστικά και που θα έπρεπε εκεί να είναι επικεντρωμένη η προσοχή μας και η συζήτηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην λέγονται διάφορα, θα επαναλάβω, το είπα και χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Σταρ, είναι ψηφισμένο από το μνημόνιο, από το τρίτο μνημόνιο, τον Αύγουστο, ψηφίστηκε ότι θα υπάρχει εναλλακτικό πακέτο μέτρων για την περίπτωση που δεν πιάνονται οι στόχοι. Και ξέρετε γιατί ψηφίστηκε? Γιατί οι δανειστές δεν πιστεύουν την ελληνική κυβέρνηση. Διότι πολλές φορές οι υπολογισμοί που κάνει και η δική μας πλευρά, καλά κάνουν και εκείνοι με τους πολλαπλασιαστές, αλλά και η δική μας πλευρά, είναι στον αέρα. Είναι θεωρίες, λόγια. Παχιά λόγια. Είπα και χθες και θα το πω και σήμερα το παράδειγμα με τα κανάλια, που το ξέρω καλά γιατί εργάστηκα σε αυτά και εργάζομαι για πολλά χρόνια. Είπε η ελληνική κυβέρνηση ότι θα μαζέψει 350 εκατομμύρια με την αδειοδότηση των καναλιών. Οι άδειες θα δοθούν 4. Ξεκινούν από 3 εκατομμύρια η καθεμιά. Θέλετε να πιάσουν την τριπλή τιμή? Να πουληθούν 9-10 εκατομμύρια η καθεμιά? Πάλι 40 είναι. Μέχρι τα 350 πώς θα καλυφθεί η απόφαση? Αν λοιπόν με τον ίδιο τρόπο έχουν γίνει οι υπολογισμοί και σε μια σειρά από άλλα πράγματα, οι άλλοι εκεί στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον δεν είναι ηλίθιοι. Κάθονται, υπολογίζουν και σου λέει εδώ μας δουλεύετε. Βάλτε λοιπόν κάβα και άλλα μέτρα για να καλύψουμε το κενό από αυτά που δεν πρόκειται να αποδώσουν όσα εσείς προβλέψατε. Και αυτό, ξαναλέω, το έχουμε δεχθεί στο τρίτο μνημόνιο και το έχει ψηφίσει η Βουλή μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Δυστυχώς. Τώρα λοιπόν εκεί έχει μετατεθεί η συζήτηση. Η κυβέρνηση δεν δέχεται να ψηφιστούν από τώρα τα προληπτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί το πλεόνασμα του 2018 και αυτό το debate να δούμε πόσο θα διαρκέσει. Θυμίζω, δεν το λέω εγώ, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος το είπε, ότι αν μας πιάσει ο Μάιος καήκαμε. Λοιπόν, μας έπιασε ο Μάιος.